Γεια χαρά σε όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ. Με σχόλια αυτή τη φορά για την απόλυση του Λάζ ή από τον Παναθναϊκό. Εάν και εφόσον γουστάρετε τη φάση αυτή που γίνεται εδώ με τα σχόλια περί αθλητικών και γενικά με όλη αυτή την ποικιλία που υπάρχει στα βιντεάκια μπορείτε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή, κοινοποίηση αλλά και να πατήσετε και καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για το πότε ανεβαίνουν νέα αντίστοιχα βιντεάκια. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πάμε όμως τώρα στο διατάφτα όσον αφορά τη χθεσινή απόλυση του Μπόλωνη από τον κύριο Αλαφούζο, τον Παναθναϊκό. Για μένα ήταν κάτι που θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Διότι όταν έχεις κόντρα με τους ποδοσφαιριστές και μαζεύονται και μάλιστα οι ποδοσφαιριστέ και πηγαίνουν στη διοίκηση και κάνουν παράπονα και λένε: Κάντε κάτι, διώχτε τον. Αυτά δεν τζουλάει έτσι. Δεν γίνεται να προχωρήσει. Δηλαδή, είδαμε πραγματικό Παναθναϊκό δύο φορέ φέτο, θα έλεγα. Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και τη νίκη τη ομάδα του Παναθναϊκού με 2-1, αλλά και στον αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ που νίκησε 3-0, από ό,τι θυμάμαι. Εκεί ήταν παναθυναϊκό, όντω, από το παρελθόν. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο. Αλλά γενικά ο Λάσλο Μπόλωνη, ναι, μένει είναι ένα έμπειρο προπονητή, αλλά από την άλλη θα έλεγα ότι κοιτούσε ένα σκοράρι ομάδα του και μετά να γυρίσουν όλοι πίσω. Είναι το ίδιο λάθος που κάνει ο Άκης ο Μάτζιος, στον Άρη. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν προχωράς έτσι δεν κάνεις βασικά πρωταθλητισμό έτσι. Βέβαια, από την άλλη, πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνεις πρωταθλητισμό, εντάξει. Δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή, πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό, θα έλεγα, ο κύριος Αλαφούζος και οποιοδήποτε πρόεδρος και ο Καρυπίδης, τον Άρη, έτσι ώστε να δυναμώσουν οι ομάδες και να ανέβουν και να φέρουν δύο-τρεις πεκταράδες και παραπάνω να υπάρχει ανταγωνισμός να γίνεται ωραίο πρωτάθλημα. Τώρα όσον αφορά τους αντικαταστάτες που ακούγονται, να πούμε και δύο λόγια για αυτούς. Ο ένας είναι ο Γιαννίκης. Έχω εκφραστεί και στο παρελθόν με τα καλύτερα λόγια για αυτό το παιδί. Νέος προπονητής, εξαιρετικός. Όμως είναι και άπειρος και σίγουρα δεν έχει ξαναεργαστεί σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Οπότε θα χρειαζόταν πίστοση χρόνου και εκείνο, όπω όλοι οι προπόνητε θα έλεγα. Αν σου φέρνε και το καρτάλι μαζί, το χαφ, από τα Γιάννενα, που τον είχε και στη Γερμανία παίχτη, νομίζω θα ήταν πολύ καλό για τον Παναϊκό. Από κάτι σαν καρέ και κάτι τέτοια, πολύ καλύτερος. Θα είχε προσφέρει περισσότερα, πιστεύω. Αν και φυσικά δεν μπορεί να μόνο σε αυτή τη θέση ο Και βασικά ομολό θα έλεγα ότι ξεχωρίζει με το πάθος του, τρομερός και δεν είναι και στη φυσική του θέση το δεξί μπακ. Δεύτερος υποψήφιος προπονητής που ακούγεται είναι ο Μιλόγεβιτς, ο πρώην του Πανιονίου και, και, του Ερυθρού Αστέρα, από ό,τι θυμάμαι. Αμυντικογενής και αυτός, καλός προπονητής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει πρωταθλητισμό με τον Παναναϊκό. Γιατί αυτό θέλει ο μέσο έτσι τη ομάδα του Παναναϊκού να δει τον Παναναϊκό ξανά όπω ήταν στο παρελθόν, όπω τον θυμόμασταν. Με παιχταράδε, με σαραβάκο, με βαζέχα, με με με. Χαλάγαν τον κόσμο. Και δεν είναι πάντα το θέμα του budget, το θέμα του προπολογισμού που παίζει ρόλο. Τεχνογνωσία να υπάρχει και φτιάχνει ομάδα και τρίτος από ό,τι θυμάμαι είναι ο Λουτσέσκου ο πρώην του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης βέβαια ο οποίος εντάξει έχει πάρει ήδη ένα πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ έτσι είναι σημαντικό αυτό έχει δείξει έργο και εκεί πέρα και αυτός σφιχτά παίζει αμυντικά αλλά έξυπνα είναι καλός προπονητής αντικειμενικά γι' αυτό και κοστίζει τόσο πολλά και γι' αυτό τον πήρανε στην Αραβία με πολλά εκατομμύρια τα πετροδόλαρα. Αυτός όμως θα σου ζητήσει και προϋπολογισμό. Θέλει εγγύησει, Σου λέει, κύριε, θα μου φέρεις υλικά να δουλέψω. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, στη συνέχεια του καλοκαιριού. Μάνα μιλάει τώρα στα τηλέφωνα ο Μπόλωνη. 68 χρονών άνθρωπος. Στο κινητό, στο μπάγκο. Τι να πω, πρώτη φορά το βλέπω. Τώρα θα πορευτεί για τους επόμενους δύο αγώνες στην άκρη του Πάγκου με το το Σιλαϊδόπουλο. Τα υπόλοιπα θα τα λέμε κατά τη διάρκεια της ε, καλοκαιρινής ε, τσι, εποχής που σίγουρα έχει πολύ πράγμα, πολλά σενάρια, αλλά εμείς θα στεκόμαστε πάντα στην αλήθεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαιρετώ.